Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε μια τραγωδία που σημειώθηκε χθες, κύριε Κρικέτε, στα Ανολιώσια. Μία γυναίκα 68 ετών δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλους και έχασε τη ζωή της, την κατασπάραξαν. Ναι, είναι όπως το λέτε, είναι ένα τραγικό συμβάν με μια συμπολίτησά μας η οποία χάσε τη ζωή της από επίθεση σκύλου. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, γιατί είναι και η περιοχή σας, έτσι, Δυτική Αττική. Έχετε πληροφορίες σε τι συνθήκες ήταν αυτά τα σκυλιά, τι ακριβώς συνέβη. Τώρα 68 χρόνια να την τρώνε τα σκυλιά και να φεύγει μεγάλο Σάββατο η γυναίκα. 7 σκυλιά κιόλας. Είναι πολύ τραγικό, δεν το παράει ανθρώπινος νους. Θα γίνουν τα νόμιμα, θα συλληφθεί ο ιδιοκτήτης εφόσον έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μένει είναι αυτό που είπατε, το τραγικό συμβάν. Χάθηκε μια νέα γυναίκα που χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποιος. Αν θέλετε να πούμε σοβαρός λόγος, αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους ζώα, θα πρέπει σκύλους, να πρέπει να τα έχουν ασφαλισμένα έτσι ώστε να μην διατρέχει κανένας κανένα κίνδυνο. Δεν χρειάζεται νομίζω να λέμε πράγματα το 2023 που είναι αυτονόητα. 7 σκυλιά κατασπάραξαν την 68. Ναι, ναι. Και την ψάχναν στα χωράφια, την αναζητούσαν. Έχουν συμβεί στο τέταρτο του κύριε Σαλήμα, έχουν συμβεί τέτοια παρόμοια γεγονότα. Οπότε πρέπει ο κάθε συμπολίτης μας, ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, την ευθύνη ενός ζώου, να έχει πραγματικά την ευθύνη να το έχει ασφαλισμένο, να μην διατρέχει καμιά ζωή κίνδυνο. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Όλοι αγαπάμε τα ζώα, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, ένα ζώο, όταν το έχουμε στην κατοχή μας, στην ευθύνη μας, πρέπει πραγματικά να είναι έτσι, κατά τον τρόπο που να μην διατρέχει κανένας κίνδυνο. Εδώ πάντως έχει χαθεί μια γυναίκα, έτσι, σοκαριστικό όλο αυτό, αδιανόητο. Κύριε Σιδέρη, τώρα αυτός ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί με τα 7 σκυλιά, τι αντιμετωπίζει ποινικά? Διότι εδώ πέρα, λέει και ο κύριος Κρικέτος, είναι πολλά πράγματα. Δεν είχε τα απαραίτητα μέτρα, δεν ήταν καν εκεί όταν έγινε επίθεση. Ακριβώς, και έχουν παρόμοιες περιπτώσεις. Είχε συμβεί και στην Κοζάνη με ένα παιδάκι που είχε σκοτωθεί από σκυλιά. Αντιμετωπίζουν ποινές φυλακίσεως, γιατί είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, αν το χαρακτηρίσει έτσι ο εισαγγελέας, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν είναι εκεί, εφόσον ο ιδιοκτήτης πραγματικά δεν επιδίωκε ούτε είχε ενδεχομένως στο μυαλό του την πορεία αυτά τα σκυλιά να σκοτώσουν μια γυναίκα. Οπότε οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ χαμηλές. Είναι φυλάκιση, δεν είναι. Με 7 σκυλιά τα οποία μας λέει και ο κύριος Κρικέτος για τον νόμο που συγκεκριμένα κριτήρια έχει θέσει για την ευζοία των ζώων αυτών, για την ασφάλεια αυτών των ζώων σε περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι και ζουν. Δηλαδή, πλημελιματικού χαρακτήρα θα είναι διώξεις. Αυτά όλα που λέτε είναι επιβαρυντικά. Δηλαδή, αν τα σκυλιά ήταν επικίνδυνα, πώς τα τάιζαν, για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούσαν. Αν τώρα ήταν σε ένα χωράφι περιφραγμένα και τα σκυλιά φύγανε, είναι ανάλογα την κατάσταση και την περίπτωση που θα διαφανεί στη δικογραφία. Πάντως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτωθεί μια γυναίκα. Ή ενδεχομένως πέραν για το μυαλό του, ότι μπορεί τα σκυλιά του να φάνε ή να δαγκώσουν μια γυναίκα θανάσιμα. Ναι. Παίζει ρόλο τώρα, θα προκύψει. Ναι, παίζει ρόλο τώρα και τι ράτσι μπορεί να είναι τα σκυλιά. Γιατί, παράδειγμα, όταν αναφερθήκατε στο κοριτσάκι στην Κοζάνη, ήταν ο σκύλος ήταν φωνικό όπλο, έτσι. Παίζει ρόλο. Γιατί αν το σκυλί σου είναι, όπως λέτε, φωνικό όπλο ή συμμετέχει σε αγώνες και το ταΐζεις ή το εξαγριώνεις και δεν το έχεις περιφραγμένο και δεν το έχεις δεσμευμένο και το αφήνεις ελεύθερο, τότε είναι άλλη κατάσταση. Άντως, από το να είναι όπως και να έχει ο ανθρώπινος νους. Εγώ δηλαδή, ειλικρινά, όταν το διάβαζα εγώ αυτό το πράγμα, ανατρίχιασα. Βάζα τον εαυτό μου, δηλαδή, ότι εγώ που βγαίνω έξω να τρέξω, έτσι. Βγαίνω έξω να τρέξω. Δηλαδή, άμα μου την πέσουν 7 σκυλιά, τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Κοίταξε. Κύριε Σαρδίμα, αν μου επιτρέπετε, κάποια στιγμή πρέπει εγώ και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Ναι. Δεν είναι απλά να έχεις 7 ζώα τα οποία τα έχεις. Προφανώς υποτίθεται, δεν ξέρω, εγκαταλελειμμένα σε ένα χώρο απλά. Σε ένα χωράφι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ένα χωράφι. Λοιπόν, όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, όταν η φύλαξη ή η επιμέλεια είναι επιμελής, θα πρέπει να είναι και ο νόμος ακόμα πιο ισχυρός. Καταγγελίες είχατε, κύριε Κρικέτε μου, για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τώρα θα βγουν πράγματα προς τα έξω. Ακούστε, δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει 7 σκυλιά, τα οποία προφανώς για να κάνουν την επίθεση και να σκοτώσουν μια γυναίκα είναι άγρια. Έρευνες κάνετε, δηλαδή έχουμε ακούσει και για την αστυνομία των ζώων. Αυτή η αστυνομία πού είναι? Ακούστε. Η αστυνομία των ζώων είναι αυτή η οποία προφυλάσσει το ζώο από κακοποιητικές συμπεριφορές. Τώρα, αν δεν υπάρχει μια καταγγελία για κάποιο συγκεκριμένο ο οποίος έχει 2, 3, 4 ζώα σε επιμελή φύλαξη, δεν θα μπορούμε να το ξέρουμε
Θέλω όμως εδώ να πω στον κόσμο, στους συμπολίτες μας, όταν αντιλαμβάνονται τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες πλημελείς φυλάξεις, να ενημερώνουν την αστυνομία. Δεν είναι κακό. Αν προκειμένου αν είχαμε ενημερωθεί, θα είχε γλιτώσει μια ανθρώπινη ζωή. Επαναλαμβάνω όμως, κάποιοι συμπολίτες μας προφανώς αγαπούν τα ζώα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα ζώα έχουν και μια ευθύνη. Είτε της καλής συμπεριφοράς απέναντί τους, να μπορούν να ζουν σε ανθρώπους σε σωστές συνθήκες, αλλά πάνω απ' όλα να είναι έτσι να φυλάσσονται έτσι που να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο. Άρα όποιος λοιπόν δεν θα κάνει όλα αυτά σωστά, αντιμετωπίσει τον νόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Τελεία. Να είστε καλά. Τι να πούμε τώρα, μακάρι να μην είχαμε αυτή την είδηση. Μακριά από εμάς και μα να μην είχε συμβεί τέτοιο πράγμα. Ειλικρινά δηλαδή. Δεν περνάει ούτε σενάριο ταινίας. Ούτε σενάριο ταινίας να ήταν. Καλημέρα, την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα.